αυτούς που τέτοια μέρα το 1940 αντιτάχθηκαν τόσο στον φασίστα εισβολέα όσο και στη συνέχεια στον ναζιστή κατακτητή με την εθνική αντίσταση. Η μέρα μνήμης που θα πρέπει όλους να μας διδάσκει με τα μηνύματά της. Αλλά πάνω απ' όλα κρίνω ότι αυτές τις χρονικές στιγμές που ζούμε περισσότερο από ποτέ πρέπει να μας διακατέχει η ενότητα. Σύσσωμος ελληνικός λαός μπορείς να αντιταχθεί σε ό,τι του θίγει τα συμφέροντα, αλλά παράλληλα να σκεφτούμε πως έχουμε και εθνικά θέματα εκτός από προβλήματα στην οικονομία και σε αυτό δεν μπορεί να κανένας να πει πως εάν η ελληνική ψυχή δεν είναι ενωμένη θα έχουμε προβλήματα. Συνεπώς, η μέρα μνήμης, η μέρα μηνυμάτων και χρόνια πολλά σε όλους και πάνω απ' όλα στους μαθητές που θα παραλάψουν σε λίγο. Κύριε Αλεξόπουλε, τα κυκλώματα δεν έφυγαν τελικά. Εντάξει, και είναι πολλά τα μέτρα ασφαλείας και σήμερα. Η ελληνική αστυνομία κρίνει και είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να διεξαχθεί ομαλά η παρέλαση. Βέβαια, κρίνει κατόπιν και εντολών της πολιτικής της ηγεσίας. Ελπίζω και εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε παρέλαση με τα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η γιορτή που πρέπει να συμμετέχει αυτός ο ελληνικός λαός και ο πατρινός λαός να θαυμάζει και να καμαρώνει τα παιδιά του, και αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς κάτι. Ευχαριστούμε πολύ.